Το ήδη τεταμένο κλίμα λάδι στη φωτιά ρίχνει η απόφαση των αρχών της Πρίστινα να μην επιτρέψει την είσοδο στη χώρα στον Πατριάρχη της Σερβίας που προσπάθησε να μεταβεί στο ΠΕΤΣ του Κωσόβου όπου ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει την 3η 14 Πέμπτου η συνεδρίαση της Αιρινής Αρχιερατικής Συνόδου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Από το Πατριαρχείο Σερβίας ανακοινώθηκε ότι εξαιτίας της απαγόρευσης εισόδου του Πατριάρχη και των αρχιερέων στο Κόσοβο, η Ιερά Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι. Η Πρίστινα απαγόρευσε την είσοδο στο Κόσοβο στον Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής του Γραφείου για το Κόσοβο της Σερβικής Κυβέρνησης Πέταρ Πέτκοβιτς. Οι αρχές στην Πρίστινα με άμεση εντολή του Άλμπιν Κούρτη απαγόρευσαν στον Πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κύριο Πορφύριο και στους 7 επισκόπους που τον συνόδευαν την είσοδο στην επικράτεια του Κωσόβου και των μετοχίων προκειμένου να παραστούν στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Πατριαρχείο του ΠΕΤΣ, δήλωσε ο Πέταρ Πέτκοβιτς. Σχολιάζοντας την απαγόρευση που του επιβλήθηκε, ο Μακαριότατος σε δήλωσή του χαρακτήρισε την ιστορική πρώτη καθέδρα του Πατριαρχείου Σερβίας ως σπίτι του, του οποίου οι πόρτες είναι κλειστές. «Όλες οι πόρτες αυτού του κόσμου είναι ανοιχτές για μένα, όπως οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους. Μόνο η πόρτα του σπιτιού μου, του Πατριαρχείου του ΠΕΤΣ, είναι κλειστή και δεν με αφήνουν να μπω. Ως Πατριάρχης Σερβίας, ως πολίτης και ως πιστός, γνωρίζω και λέω ότι ο ίδιος ο Θεός θα ανοίξει αυτή την πόρτα αργά ή γρήγορα. Εκείνοι που έκλεισαν τις πόρτες του οίκου της προσευχής, κάνουν κακό πρώτα στον εαυτό τους και μετά σε όλους τους ανθρώπους. Έκλεισαν την πόρτα σε κάθε καλό, ευλογία και ευτυχία. Όταν ο Πατριάρχης Σερβίας στερείται την ελευθερία μετακίνησης με αυτόν τον τρόπο, τι συμβαίνει με τους Σέρβους που ζουν στα γκέτο? Τους λέω να υπομείνουν γιατί όποιος αντέξει μέχρι τέλους θα σωθεί. Αν έκλεισαν τις πόρτες του Πατριαρχείου του ΠΕΤΣ για τον Πατριάρχη Σερβίας, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να κλείσουν την αγάπη και τις καλές μας προθέσεις. Είναι βέβαιο ότι για εμάς, ειδικά στο κοσυφοπαίδιο και στα μετόχια, ο παράδεισος είναι ανοιχτός και θα ανοίξει όλες τις πόρτες που έκλεισε το κακό, ανέφερε ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.